Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πήγατε με πούλμαν περιφερόμενοι και με τη βία προσπαθήσατε να επιβάλλετε τη θέση σας στο... Ποια θέση μας, στην Καλαμάτα και σήμερα στην Πατησίων. Ποια θέση μας, για δεν λέει κανένας από αυτούς λοιπόν που βγαίνουν, ποια είναι η θέση μας. Γιατί εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι ότι τέσσερις μέρες ξεροσταλιάσαμε 16 ώρες έξω από το συνεδριακό κέντρο περιμένοντας να γίνει το συνέδριο. Και την ώρα που εμείς ήμασταν, τώρα αυτά για τα πούλμαν τα ξεπερνάω, γιατί στο τέλος θα χάσουμε και την μπάλα εδώ. Οι σύνεδροι λοιπόν εκεί που ήμασταν εμείς από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, περιμέναμε 16 ώρες την ημέρα επί 4 μέρες. Τις ίδιες ώρες, τις ίδιες μέρες, αυτοί που σήμερα σκούζουν και λένε αυτά που λένε, ήταν μέσα στο ξενοδοχείο, μέσα σε πανάκριβα ξενοδοχεία, τα οποία για να πληρώσει ένας εργαζόμενος μια βραδιά πρέπει να δώσει μισθό ως ένα. Από μισό έως ένα μισθό. Και μιλάμε τώρα για εργατοπατέρες, οι οποίοι παίρνουν από 115 έως 150 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Αν αυτοί τώρα είναι αυτοί που εκφράζουν την εργατική τάξη, αν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μιας τράπεζας μπορεί να είναι αντιπρόσωπος, αν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος κάποιος ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος σε τέσσερις διαφορετικές ανώνυμες εταιρείες, αν μπορεί ο διοκτήτης Πούλμαν να είναι αντιπρόσωπος στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, αν μπορούν να είναι αντιπρόσωποι μεγαλοστελέχη ναυτιλιακών εταιριών, τότε αυτά μας ξεπερνάνε κατά πολύ. Και τι να πούμε τώρα από εκεί πέρα, τι να κάτσουμε. Και μάλιστα τους είπαμε κιόλας, βγάλτε απ' έξω αυτούς τους 53, οι οποίοι είναι καραμπινάτες τέτοιες περιπτώσεις, με στοιχεία που τα έχουμε δώσει μήνες ολόκληρους πιο πριν. Έκανε η ΓΕΣΕ πριν το συνέδριο, πριν την Καλαμάτα, 6 φορές συνεδρίασε η Οργανωτική Επιτροπή. 6 φορές εμείς πηγαίναμε εκεί και λέγαμε ότι αυτοί οι 53 είναι εκλεγμένοι με αυτόν τον τρόπο, έχουν αυτές τις ιδιότητες. Και λέγαν 6 συνεχόμενες φορές θα τα πούμε στο συνέδριο. Λοιπόν, θέλανε να γίνει ένα συνέδριο όπως ακριβώς το θέλανε, με τη συμμετοχή όλων αυτών. Και τελικά και ο τρόπος που το ξαναεξαγγείλανε τώρα για τις 4 του Απρίλη αποδεικνύει τι συνέδριο θέλουν. 4 Απρίλη θα μας φωνάξουν να κάνουμε, λέει, εκλογή εφορευτικής επιτροπής και εκλογή οργάνων την ίδια μέρα. Χωρίς κουβέντα, χωρίς συζήτηση. Και τι μου λένε τώρα, να συζητήσουμε για το μέλλον της ΓΕΣΕΕ και τα λοιπά, αυτά είναι φύκια για μεταξύ κορδέλες. Ευτυχώς, δεν είναι βέβαια όλοι αυτοί, όλοι, μη πάμε βάρβαρος, δεν είναι έτσι. Και μάλιστα... μας έκανε μεγάλη εντύπωση και είναι πολύ θετικό που 4 μέρες στην Καλαμάτα πάρα πολλοί συνεδροί που δεν είναι με τις δυνάμεις που στηρίζει το ΠΑΜΕ, δεν είναι. Έχουν άλλη άποψη, έχουν τη δικιά τους άποψη. Μην σας πω και αντίθετη άποψη με εμάς. Αηδιάσαν με αυτό το απόστημα που όμως επιτέλους έσπασε σε επίπεδο ΓΕΣΕ και θα σπάσει και παρακάτω και σε εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες να αναδειχτεί τι βάρος στις πλάτες της εργατικής τάξης είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν την συνδικαλιστική μαφία και το λέμε με επίγνωση του λέμε αυτό, την συνδικαλιστική όμως, μαφία. Μα κοιτάξτε κάτι, όταν δεν ξέρω όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μαφία. Μαφία, η μπράβη είναι δείγμα μαφίας. Άμα φέρνεις μπράβους μέσα συνδικάτα, τι άλλο είσαι από μαφία. Όταν τα κάνεις τα κρυφά, όπως ο γνωστός εργοδότης συνδικαλιστής Καραγεωργόπουλος, ο οποίος ήταν 9 η ώρα στο Λουτράκι και 9 και 2 στη Θεσσαλονίκη, και ψήφισε, έβαλε 18 δικούς του ανθρώπους να ψηφίζουν για να εκλεγεί σύνεδρος, γιατί δεν μπόρεσε να εκλεγεί από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Όταν τα κάνεις εγκρυπτό, τι άλλο είσαι εκτός από μαφία. Και όταν έχεις στενές σχέσεις βεβαίως με την εργοδοσία, αλλιώς πώς να πιστέψεις ότι ψηφίσαν 400 διευθυντικά στελέχη από σούπερ μάρκετ με ονοματεπώνυμα, όχι αόριστα και λάσπη στον ενιστήρα, με ονοματεπώνυμα τα οποία στη διάθεση όποιανού θέλει, πώς να το εξηγήσουμε τότε. Πώς να εξηγήσουμε αυτό το πράγμα, αν δεν έχουν στενές σχέσεις με την εργοδοσία. Αν θέλουν ΓΕΣΕ πραγματική, αν θέλουν πραγματικό συνέδριο, ένας είναι ο τρόπος. Καταστατικά λύνονται αυτά τα ζητήματα, θα συνεδριάσει η διοίκηση ΓΕΣΕ, θα πετάξει αυτούς τους 53 απ' έξω, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε συνέδριο. Πώς θα το κάνουν, δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι, που ξέρετε, να το λέμε και εμείς το λέμε και ευθαρσώς, ακόμα και χωρίς τους 53, ο συσχετισμός δεν είναι με το ΠΑΜΕ. Να το πούμε και έτσι δηλαδή. Δεν είναι. Να κάψουν κάτω λοιπόν, να κάνουμε συνέδριο χωρίς αυτούς τους 53, να μην πω και παραπάνω, και μετά να κουβεντιάσουμε εκεί
για το τι ρόλο πρέπει να έχει η ΓΕΣΕ, τι γραμμή πρέπει να έχει η ΓΕΣΕ και βεβαίως και κάθε συνδικάτο μέσα στο εργατικό κίνημα. Πάντως ο κύριος Καραγεωργόπουλος, αν μου έχει μεταφερθεί σωστά, γιατί το έλεγε νωρίτερα και στον αέρα εδώ ο κύριος Θανάσης Λεβέντης από τη ΓΕΣΕ, ότι είπαν το πρόβλημα είμαι εγώ, να φύγω. Και παρόλα αυτά το πάμε συνέχισε. Ξέρετε, αυτός ο εργοδότης, ο Καραγεωργόπουλος, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι κωμικοτραγικό, θα σας έλεγα. Τις υγιές μέρες παρετείτε, τις μονές μέρες δεν παρετείτε. Σήμερα ήταν μέσα στο αμφιθέατρο του ΓΕΣΕ ως κανονικός συνδικαλιστής. Λοιπόν, τώρα, τι να λέμε τώρα, να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, γιατί εδώ μιλάμε η κοροϊδία πάει σύννεφο. Αυτό... Και μάλιστα μας είπαν κάτι, λέγαν σήμερα, αν κατάλαβα καλά, γιατί έπιασα λίγο τον κύριο Λεβέντη, δεν τον έπιαζα πολύ τον συνάδελφο. Έλεγε για τραμπουκισμούς πάλι σήμερα και βία κτλ. Ακριβώς επειδή είχε σήμερα κανάλια μέσα στο αμφιθέατρο της ΓΕΣΕ, μέσα μαζικής ενημέρωσης να πω γενικότερα, και επειδή δεν τους έβγαινε να ξαναβγούνε, να ξαναλένε αυτά που λέγαν και για την Καλαμάτα. Κάναν το εξής απλό πράγμα. Βάλαν έναν από τη συνδικαλιστική μαφία εκεί τη δικιά τους και έσπρωξε το μέλος της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, τον έσπρωξε βιαίως και για να δημιουργηθεί μετά αυτό που δημιουργήθηκε και να βγαίνουν στα κανάλια να λένε πάλι το πάμε με τη βία. Είπατε. Είναι απίστευτα και μπορώ να σας... Αυτό δεν τα λέω εγώ τώρα. Αυτά υπάρχουν 15 βίντεο τα οποία βεβαίως προφανώς αυτά δεν παίζουν. Τα κανάλια παίζουν αυτά που θέλουν αυτοί να παίξουν. Αυτό έγινε και σήμερα, όπως πήγαν το ίδιο πράγμα να κάνουν και στην, πώς το λένε εκεί, στο μέγαρο χορού της Καλαμάτας, όπου πήγαμε να διαμαρτυρηθούμε κανονικότατα και μάλιστα προσέξτε, με μπροστά τους αντιπροσώπους του συνεδρίου της ΓΕΣΕ, οι οποίοι βεβαίως εμείς οι αντιπρόσωποι του συνεδρίου δεν είχαμε καλεστεί σε αυτή την εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΓΕΣΕ. Μην με ρωτήσετε ποιοι είχαν καλεστεί, αυτό το ξέρει ο Παναγόπουλος και όλη η μαφία, η συνδικαλιστική μαφία. Επειδή είπατε 9 η ώρα ο Καραγεωργόπουλος ψήφισε στο Λουτράκι και 9 και 2 στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη πλευρά, αυτό που λένε ότι αφού καταγγέλλεται όλα αυτά που καταγγέλλεται, γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη. Να πάμε στη δικαιοσύνη. Αυτό τι εννοείται ακριβώς. Δηλαδή, αυτό τι να μπορούσαμε να καταγγείλετε. Να καταγγείλετε τις παρανομίες εντός εκτός εισαγωγικών. Αν σας πω ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή, έχουμε και πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων για ορισμένα από αυτά τα ζητήματα τα οποία λέμε, τα οποία ούτε και αυτά. Και αν θέλετε, να σας πω ένα παράδειγμα. Σωματείο που έφτιαξε ο γνωστός μεγάλο ξενοδόχος Ανδρεάδης στη Χαλκιδική. Πήγε και η δική του εκεί πέρα η άλλη συνδικαλιστική μαφία. Εκεί πήγαν και φτιάξανε ένα διεπιχειριστιακό σωματείο σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις του ίδιου και ψηφίσανε χωρίς ταυτότητες, χωρίς τίποτα, 1.800. Όταν λοιπόν προσφύγανε στη δικαιοσύνη, πήρε απόφαση πρωτόδικη λοιπόν, βρέθηκε ένας δικαστής ο οποίος είπε: παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακόμα και τους αντιπροσώπους που εκλέγονται με βάση τη συμμετοχή αυτών εκεί. Τον κακός, πώς θα το πω, να μην πω και τίποτα βαρύτερο, ακόμα και αυτοί που είναι μέσα στους 53 που λέμε, ούτε καν αυτό δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ούτε δικαιοσύνη καταλαβαίνουν, ούτε τίποτα άλλο. Τίποτα απολύτως. Το μόνο που καταλαβαίνουν είναι πώς θα χώσουν με κάθε τρόπο όχι πλέον αυτούς που στηρίζουν την εργοδοσία μέσα στα συνδικάτα, όπως εξάλλου κάνανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά την ίδια την εργοδοσία πια μέσα στα συνδικάτα. Δεν τους αρκεί να είναι απλά εκπρόσωποι που στηρίζουν τους εργοδότες, θέλουν και την ίδια την εργοδοσία μέσα. Λοιπόν, αν νομίζει κανείς ότι εμείς θα κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα, γιατί άκουσα κάτι για, πώς το λένε, ροπαλοφόρους του ΚΚΕ, του ΠΑΜΕ κτλ. Ναι. Να πάρουν χαμπάρι ότι αυτοί που διαμαρτύρονται, αυτοί που μπήκανε μπροστά, είναι εργαζόμενοι, μέλη διοικητικών συμβουλίων, ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και συνδικάτων. Αυτό είναι και από αυτούς δεν θα ξεμπερδέψουν καθόλου εύκολα. Σας το λέω ετοίμως και με το χέρι στην καρδιά. Δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα. Μάλιστα. Και... Να σας... Ναι, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Τι άλλο να πω. 4 του μηνός λοιπόν, και μάλιστα σήμερα, αυτό που ήθελα να πω, ότι σήμερα δεν έγινε καν συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλιστα βγαίνουν και λένε ότι ψήφισαν 30 από αυτούς αυτά που έλεγε ο Παναγόπουλος. Με αποτέλεσμα να πάνε 4 του μηνός να κάνουν το συνέδριο, δεν ξέρω, και δεν μας είπαν μάλιστα και πού θα το κάνουν. Ούτε καν αυτό. Λοιπόν, σας λέω, δεν ψήφισε όχι οι 30, ούτε 7 δεν σήκωσαν το χεράκι τους από δάφτους εκεί. Μάλιστα. Μιλάμε ότι πρόκειται για μαφία
Και βεβαίως να χλεβάσουμε κιόλας το γεγονός το εξής. Πήγανε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην πρόεδρο του Κινάλ, στον, νομίζω αύριο θα συναντήσουν τον πρόεδρο της Βουλής, σε λίγο καιρό τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και ούτω καθεξής, και μιλάνε τώρα για τα κόμματα του συνταγματικού τόξου και βάλε, λέγοντας, ζητώντας τι, ακούστε τώρα, να επιβάλλει με το μηχανισμό καταστολής η πολιτεία την πραγματική δημοκρατία μέσα στα σωματεία. Μετά λοιπόν τα φαινόμενα που πιάσαμε, ασφαλίτη μέσα στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκη και το έχουμε βγάλει μάλιστα και με την ταυτότητα τα όπλα του και όλα αυτά. Μετά τα μάτια στην Κατερίνη. Μετά από τους μπράβους το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων πριν δύο-τρεις εβδομάδες, τώρα τι θέλουνε. Τώρα θέλουνε να πάρει θέση, λέει η κυβέρνηση και οι δυνάμεις καταστολής, να νομιμοποιήσουν την ίδια την εργοδοσία μέσα στη ΓΕΣΕ. Λοιπόν, εμείς να έχουν υπόψη βεβαίως ότι εδώ δεν φοβηθήκαμε άλλα κι άλλα, θα πάνε να φοβηθούμε αυτούς. Εκτός κι αν θέλουνε να κάνουν το εξής. Ό,τι έγινε και προπολεμικά. Που όταν θέλαν λοιπόν να ελέγξουν τότε τη ΓΕΣΕ, βάλανε ένα καράβι μέσα τους πραγματικούς αγωνιστές εργαζόμενους, τους βγάλανε κάτι μίλια έξω από τον Πειραιά, μέχρι να τελειώσει το συνέδριο και μετά τους ξαναφέρανε με το καράβι. Αν έχουν τέτοια πράγματα στο μυαλό τους, να τα ξεχάσουν. Τέλος αυτά. Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ για το φιλοξενία. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.